Είναι για δεύτερη φορά που η κυβέρνηση νομοσχέδιό της το βαφτίζει ως αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Θα ρει ότι μπορεί με τέτοιες ευχάριστες λεξούλες να μακιγιάρει την εκπαιδευτική της πολιτική. Έρχεται όμως συνήθως, όπως και τώρα, η πεισματάρα η πραγματικότητα και φανερώνει το φαρισαϊσμό της και ξεσκεπάζει τους αληθινούς κυβερνητικούς στόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, την οποία η κυβέρνηση ψήφισε τον περασμένο Φεβρουάριο στο όνομα πάντα της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και άρον-άρον την εφαρμόζει από φέτος, πάνω μάλιστα στη γενιά της πανδημίας, της ταλαιπωρίας της τηλεκπαίδευσης και των κλειστών σχολείων. Ανακοινώθηκαν λοιπόν χθες οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής για όλες τις πανεπιστημιακές σχολές και σύμφωνα με τον νόμο σας αυτό έχει ως άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα κοντά 30.000 μαθητές, σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, να χάνουν το δικαίωμά τους ακόμα και από το να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την είσοδό τους σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Αυτοί οι 30.000 νέοι όμως είναι μια ζηλευτή, όπως και να το κάνουμε, πελατεία για τα κάθε λογής ιδιωτικά κολέγια. Τέτοια όμως είναι η αντίληψή σας για την αναβάθμιση. Την αναβάθμιση της εκπαίδευσης δεν τη βλέπετε και δεν την επιδιώκετε με την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου όλων των μαθητών, αλλά με τους αλλεπάλληλους αποκλεισμούς των μαθητών και τους φραγμούς τους ταξικούς σαν αυτήν την ελάχιστη βάση εισαγωγής που φέρατε. Και όλα αυτά στο όνομα της ποιότητας της εκπαίδευσης. Μα πόση υποκρισία αλήθεια σκεπάζει την πολιτική σας. Γιατί ξέρετε, πριν φορτώσετε τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, πριν καταδικάσετε τα χιλιάδες παιδιά που δεν έγραψαν καλά στις εξετάσεις, πριν αποκλείσετε τα μισά παιδιά που απέτυχαν στην ιστορία και τα μαθηματικά, πρέπει πρώτα-πρώτα να καταδικάσετε το δικό σας εκπαιδευτικό σύστημα, τα δικά σας βιβλία, το δικό σας σχολείο της ακριβοπληρωμένης παπαγαλίστικης αμάθειας και του αγχωτικού ανταγωνισμού. Γιατί δικό σας έργο ολονών κατά δικό σας και εσάς και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το σημερινό σχολείο. Και προλαβαίνετε, κυρία Υπουργέ, προλαβαίνετε ακόμα. Σας το ζητάνε μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, υπάρχει ακόμα καιρός, να καταργήσετε αυτό το έσχος της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που σαν κόφτης καλοτροχισμένος ετοιμάζεται να πετσοκόψει τα μορφωτικά δικαιώματα χιλιάδων παιδιών, των λαϊκών κυρίως οικογενειών. Και μιας και μιλάμε όμως για τα σχολεία, και μιας ο Σεπτέμβρης δεν είναι και τόσο μακριά, αλήθεια, πώς προετοιμάζεται το επόμενο άνοιγμα των σχολείων και των πανεπιστημίων? Το τέταρτο κύμα της πανδημίας που ήδη ξεκίνησε δεν αστείευεται. Και για να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα δεν αρκούν μόνο οι τόσο απαραίτητοι εμβολιασμοί. Αυτοί οι εμβολιασμοί που τόσο έχουν καθυστερήσει από τους ανταγωνισμούς των πολυεθνικών, αλλά και από τις δικές σας κυβερνητικές παλινοδίες, απαιτείται και επήγει η στήριξη του δημόσιου τομέα της υγείας με ενίσχυσή του σε προσωπικό και υποδομές, όπως και η επίταξη της ιδιωτικής υγείας. Και επιτέλους, πάρτε μέτρα προστασίας για τους χώρους δουλειάς, πάρτε δηλαδή τις δικές σας κρατικές ευθύνες και σταματήστε πια να μοιράζετε στον κόσμο συνέχεια τις ίδιες και τις ίδιες καραμέλες της ατομικής ευθύνης για να κρύψετε τη δική σας, τη μεγαλύτερη ευθύνη. Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, μας ανησυχεί πολύ, πάρα πολύ, η κατάσταση στην εκπαίδευση. Είναι, βλέπετε, πολύ πρόσφατη και η διαγωγή της κυβέρνησής σας στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων, η οποία βεβαίως αξιολογήθηκε και πήρε κάτω από τη βάση. Κυρία Υπουργέ, εσείς μπορεί μεν να μας καθησυχάζετε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα μπροστά στην επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας διαψεύδει όμως η ίδια η πραγματικότητα.
Για πείτε μας λοιπόν, ποιο μέτρο έχετε πάρει από όσα σας προτείνουν εδώ και καιρό φορείς και σωματεία, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με πραγματικούς όρους υγιεινής και ασφάλειας? Ποιο? Ούτε ένα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα σχολεία το Σεπτέμβρη θα ανοίξουν με τους ίδιους απαράδεκτους όρους, αν όχι και με χειρότερους. Μην ξεχνάτε ότι όλο αυτό το συνεχές προηγούμενο άνοιξε-κλείσε των σχολείων προκάλεσε στους μαθητές και επέτεινε μύρια όσα προβλήματα, και μορφωτικά αλλά και ψυχοκοινωνικά. Τώρα λοιπόν, και πριν έρθει ο Σεπτέμβρης, να πάρετε όλα εκείνα τα μέτρα που είναι αναγκαία για το άνοιγμα των σχολείων με υγιεινή και ασφάλεια. Ποια είναι αυτά? Ακούστε τα για μια ακόμα φορά. Να εξασφαλίσετε παντού τις κατάλληλες αίθουσες που χρειάζονται. Υπάρχουν αυτές οι αίθουσες και το ξέρετε, ώστε να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις. Ένα καινούριο νηπιαγωγείο πήγε να γίνει εκεί στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, και με ευθύνη και της κυβέρνησής σας αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης, το σχετικό οικόπεδο εκεί στην Αλυσίδα στη Χαριλάου αποχαρακτηρίστηκε και πάει να γίνει πολυκατοικία. Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα της σχολικής στέγης, της προσχολικής αγωγής που έγινε και υποχρεωτική? Να εξασφαλίσετε την καθαριότητα στα σχολεία με το μόνιμο προσωπικό που απαιτείται γι' αυτό. Να μεριμνήσετε για να υπάρξουν επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για εκπαιδευτικούς και μαθητές, με τη φροντίδα όμως και την επιβάρυνση του κράτους. Να φροντίσετε να πυκνώσουν τα δρομολόγια των χιλιάδων μεταφερόμενων μαθητών, για να μην στριμώχνονται πάλι όλοι αυτοί για να πάνε στα σχολιά τους. Να φροντίσετε να στηριχτούν μαθησιακά όλοι οι μαθητές που έμειναν πίσω από το πολύμηνο κλείσιμο των σχολείων, και βέβαια να γίνουν τόσες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών όσα είναι και τα πραγματικά κενά και οι πραγματικές ανάγκες. Γιατί ναι, καλή και ευπρόσδεκτη οι 11.500 διορισμοί εκπαιδευτικών, αλλά δεν φτάνουν. Δείτε, πέρσι προσλήφθηκαν 52.000 συμβασιούχοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Βάλτε και τις 8.000 φετινές συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών, που πάμε στις 60.000. Για να λειτουργήσουν λοιπόν τουλάχιστον όπως πέρυσι τα σχολεία, χρειάζονται άμεσα 60.000 προσλήψεις. Εσείς διορίζετε φέτος 11.700. Χρειάζονται λοιπόν άλλοι 48.300 εκπαιδευτικοί. Μονιμοποιήστε λοιπόν όλους τους αναπληρωτές και το πρόβλημα λύνεται αμέσως. Και τα παιδιά δεν θα αλλάζουν τους δασκάλους τους σαν τα μπλουζάκια, και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν χωρίς εργασιακό άγχος να αφοσιωθούν στην τόσο κρίσιμη δουλειά τους. Κανονικά, θα έλεγε κάποιος λογικός άνθρωπος, με αυτά θα έπρεπε να ασχολείστε εκεί στο Υπουργείο της Παιδείας. Εσείς όμως τι κάνετε? Αντί για όλα αυτά τα τόσο αναγκαία, φέρνετε στη Βουλή μέσα στο κατά καλό καιρό βαριά νομοσχέδια εκατοντάδων άρθρων για την αυτονομία, λέει, των σχολείων και την αξιολόγηση, δηλαδή τον ασφικτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών. Βάζετε και την ταμπέλα της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης άκουσον-άκουσον των εκπαιδευτικών, δια του ροπάλου φυσικά, και νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε. Και το κάνετε αυτό επειδή και εσείς στην πραγματικότητα φοβάστε. Γιατί ξέρετε καλά ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς καταλαβαίνουν ότι με κάτι τέτοια η εκπαίδευση όχι μόνο δεν αναβαθμίζεται, αλλά υποβαθμίζεται. Γι' αυτό και εσείς το φέρνετε στη Βουλή μέσα στο καλοκαίρι για να ψηφιστεί στη ζούλα, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι από εσάς, σαν τον αλυσμόνητο τον κύριο Γαβρόγλου, που τέτοια νομοσχέδια τα ψήφιζε και εκείνος είτε τον Αύγουστο είτε τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα. Μιλάμε δηλαδή για πολλή δημοκρατικότητα τώρα. Και ξέρετε, μην ακούτε τα διάφορα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια που σας λιβανίζουν από το πρωί στο βράδυ για τη μεταρρυθμιστική σας επιμονή και για το δήθεν εξυγχρονιστικό σας θάρρος. Ούτε να παρασύρεστε από τις στημένες δημοσκοπήσεις που γίνονται παρακαλώ αμέσως και πρώτο θέμα. Τίποτα από όλα αυτά. Το νομοσχέδιό σας αυτό είναι σαν τη σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι.
δημιουργεί αντιδράσεις και το ξέρετε. Το ζήσατε ήδη άλλωστε και στο Μπραχάμι, στη φιέστα που στήσατε. Τι νομίζατε δηλαδή, ότι ο λαός θα χάψει το παραμύθι σας περί αυτονομίας των σχολείων και ότι οι μανάδες και οι πατεράδες των παιδιών θα ψάχνουν όλη μέρα για χορηγούς για να λειτουργούν τα σχολεία των παιδιών τους? Τι νομίζατε, ότι θα χαίρονται και από πάνω επειδή άλλα θα μαθαίνουν τα παιδιά τους στο Περιστέρι, άλλα στο Κερατσίνι, άλλα στη Σάμο, άλλα στο Κιλκής, μέσα από τα πολλαπλά κατηγοριοποιημένα όμως βιβλία σας που θα κατηγοριοποιούν άμεσα και τα ίδια τους τα παιδιά? Ή μήπως νομίζατε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πούνε το σφάξε με αγάμνα γεια σου και θα σκύψουν το κεφάλι τους στους πρετοριανούς αξιολογητές σας και στους διευθυντές μάνατζερ που ετοιμάζετε και στις δικές σας απειλές για παρακρατήσεις μισθών? Δεν σφάξανε. Και μην κουνάτε το δάχτυλο, κυρία Υπουργέ, στους εκπαιδευτικούς, γιατί όταν εσείς, ξέρετε, μοιράζατε παγουρίνο και μάσκες που έγιναν ανέκδοτα και η τηλεκπαίδευσή σας γινόταν μια απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες σπίτια, αυτοί οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να λογαριάζουν ούτε κόπους ούτε έξοδα, κρατούσαν ζωντανή την παιδαγωγική τους σχέση με τα παιδιά τους, έτσι λένε τους μαθητές τους, παιδιά τους. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί που εσείς απειλείτε με παρακρατήσεις μισθών, φύλαξαν άσβηστη τη φλόγα της μάθησης στους μαθητές τους. Όλους αυτούς, γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, τους βρίσκετε ήδη μπροστά σας με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες και θα τους βρίσκετε και όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερους μπροστά σας και από το Σεπτέμβρη που έρχεται. Μη θεωρείτε ότι θα ξεμπερδέψετε έτσι απλά με μια ψηφοφορία εδώ μέσα στη Βουλή. Το νομοσχέδιό σας άλλωστε δεν είναι και τόσο ασήμαντο. Κάθε άλλο. Συνεχίζει στην εκπαίδευση την ίδια δουλειά που έκανε το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη στα εργασιακά. Μετά τα εργασιακά δικαιώματα των γονιών, στο στόχαστρο τώρα βάζετε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τους. Το φτωχό, αποστεωμένο, ανταγωνιστικό σχολείο της αποσπασματικής, της αντιεπιστημονικής γνώσης, των απαράδεκτων σχολικών βιβλίων, μεταλλάσσεται πια. Μεταλλάσσεται σε κάτι όμως ακόμα πιο αντιδραστικό. Με το σημερινό νομοσχέδιο χαράσετε στην ουσία μια βαθιά, όσο και αντιδραστική τομή και στη λειτουργία αλλά και στο περιεχόμενο του σχολείου, κατά συνέπεια και στον ίδιο το ρόλο του εκπαιδευτικού. Αφού έρχεται να συμπληρώσει αυτό το νομοσχέδιο τις ρυθμίσεις που περάσατε όλο τον τελευταίο χρόνο με τις αλλαγές στο λύκειο, ελάχιστη βάση εισαγωγής, τρόπος πρόσβασης, περικοπές αντικειμένων κτλ., τη θεσμοθέτηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων ως υποκατάστατα της πραγματικής γνώσης σε όλες τις βαθμίδες, την αύξηση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις και την αυτοαξιολόγηση του σχολείου που την λάνσαρε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε, σε συνδυασμό μάλιστα και με την εφαρμογή όλων των νομοθετικών διατάξεων που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, τότε η βαθιά αυτή αντιδραστική τομή φτάνει μέχρι και τον ίδιο τον πυρήνα της εκπαίδευσης. Δηλαδή στο τι και στο πώς μαθαίνουν οι μαθητές, στο τι και στο πώς διδάσκει ο εκπαιδευτικός, αλλά και σε τι εργασιακό περιβάλλον θα δουλεύει αυτός από εδώ και μπρος. Βάση του νομοσχεδίου αποτελούν βέβαια οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, αυτές που τόσο γοητεύουν και τον κύριο Φίλη και τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες νομοθετήθηκαν από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, βάσει του νομοσχεδίου αποτελούν οι ίδιες οι απαιτήσεις του ΣΕΒ και όλων των εργοδοτικών ενώσεων. Τι θέλουν όλοι αυτοί σαν την Αλεπού στο παζάρι? Μα τι άλλο από έναν εργαζόμενο φθηνό, ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες για κερδοφορία. Αυτό είναι το μάθημα ή μάλλον η δεξιότητα της νεανικής επιχειρηματικότητας που εισάγεται στο σχολείο. Μα τι άλλο να θέλουν από ένα σχολείο πιο φθηνό για το κράτος και άρα πιο ακριβό για τους γονείς και φυσικά πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι όλη η ουσία
του αυτόνομου σχολείου. Ό,τι όμως, ξέρετε, ενισχύει αυτήν την αυτονομία του σχολείου, αυξάνει ταυτόχρονα τη διαφοροποίησή του, αυξάνει την κατηγοριοποίησή του, οδηγεί δηλαδή στον ταξικό διαχωρισμό σε σχολεία για την ελίτ και σε σχολεία για τους πολλούς, για την πλέμπα. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος για την εντονότερη διαφοροποίηση των ίδιων των μαθητών, ακόμα και μέσα στο ίδιο το σχολείο, με το σπάσιμο όσων τέλος πάντων ενιαίων στοιχείων διατηρούνται μέχρι τώρα στη μόρφωση όλων των μαθητών, όπως είναι τα σχολικά βιβλία, με τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, με τη γενίκευση των εργαστηρίων δεξιοτήτων που έρχονται από το Σεπτέμβρη. Συμπέρασμα: το κράτος εδραιώνει και διασφαλίζει έτσι την υποχρηματοδότηση της παιδείας από τη μεριά του, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει και ενθαρρύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν λόγο μέχρι και στο ίδιο το περιεχόμενο της μόρφωσης. Όπως γνωρίζετε όμως πάρα πολύ καλά, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς τους εκπαιδευτικούς. Εδώ λοιπόν έρχεται, εδώ έρχεται και κολλάει η λεγόμενη ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο αυστηρός δηλαδή και ασφυκτικός τους έλεγχος, ο εξαναγκασμός τους στην ουσία, προκειμένου να υπηρετήσουν όλο αυτό το συνολικό αντιδραστικό σχέδιο για το σχολείο. Δάσκαλος όμως σκυφτός και φοβισμένος σημαίνει λαός αμόρφωτος και υποταγμένος. Άλλωστε, αυτή η ατομική αξιολόγηση ουδεμία σχέση έχει με την πραγματική ανάγκη και απέτηση για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων. Αλήθεια, τολμάτε εσείς και μιλάτε για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών? Όταν μέσα στην πανδημία τους αφήσατε εντελώς μόνους και χωρίς ουσιαστική στήριξη στο βάσανο της τηλεκπαίδευσης. Όταν γράψατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τα αιτήματά τους για λειτουργία των σχολείων τους με υγιεινή και ασφάλεια. Όταν διατηρείτε το έσχος των δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων εκπαιδευτικών κάθε χρόνο με μια βαλίτσα στο χέρι. Όταν τους προσλαμβάνετε μέχρι και το Δεκέμβρη, ακόμα και το Φλεβάρι, για να ξεκινήσουν τότε τα μαθήματα για κάποιους μαθητές. Μπορείτε να μας δείξετε σε αυτό το νομοσχέδιό σας έστω και μια διάταξη, έστω και μια φράση που να μιλάει για την ενίσχυση της καθημερινής δουλειάς του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη? Όχι, και δεν μπορείτε, γιατί δεν υπάρχει. Αντίθετα, μάτσο οι διατάξεις και τα άρθρα για να δυναμώνει ο ασφυκτικός έλεγχος, ώστε να υλοποιούνται κατά γράμμα οι κατευθύνσεις της εκάστοτε κυβέρνησης με ατέρμονες και γραφειοκρατικές διαδικασίες εκτός τάξης, όπως είναι η συμπλήρωση για μπύργες όσες φόρμες. Στην πραγματικότητα δεν επιδιώκεται την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, όπως ψευδώς ισχυρίζεστε, αλλά την απαξίωσή τους, όταν τους θέλετε να σκύβουν το κεφάλι και να υλοποιούν χωρίς γνώμη και χωρίς κρίση τις άνωθεν οδηγίες σας. Καλός εκπαιδευτικός για σας και για την πολιτική σας, για την κοινωνική τάξη που υπηρετείτε, είναι αυτός που κυνηγάει χορηγούς. Είναι αυτός που διδάσκει κατευθείαν από τα κοιτάπια των επιχειρήσεων. Είναι αυτός που διαχωρίζει τους μαθητές και δεν φέρνει βέβαια και αντιρρήσεις. Αυτός είναι ο καλός εκπαιδευτικός για σας. Με όλα αυτά που λέμε, και για να μην παρεξηγηθούμε, μην νομίζετε ότι υπερασπιζόμαστε το σημερινό σχολείο. Όχι. Υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών με βάση τις σημερινές δυνατότητες της εποχής. Υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά και τα κοινωνικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Σήμερα με τη ραγδαία εξέλιξη των επιστημών, και μπορεί και πρέπει να γίνει ένα σχολείο που θα βάζει όλους τους μαθητές στην ίδια μορφωτική αφετηρία, που θα απαντάει στις νέες προκλήσεις της γνώσης, της επιστήμης, της τεχνολογίας. Όλα αυτά δηλαδή που απαιτούν ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο και ικανότητες σύγχρονες. Ένα σχολείο που θα στηρίζει ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς, στον εκπαιδευτικό αλλά και στον διαπαιδαγωγητικό τους ρόλο, και δεν θα τους φοβερίζει με ποινές και με παρακρατήσεις μισθών. Σήμερα όμως, οι πάλι, ξέρετε, για ένα τέτοιο σχολείο
ένα σχολείο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων έχει μια βασική προϋπόθεση, όπως και να το κάνουμε. Την εναντίωση στο σημερινό αντιδραστικό νομοσχέδιο, αλλά και την εναντίωση και σε όλες τις προηγούμενες αντιδραστικές ρυθμίσεις που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Απορρίπτουμε λοιπόν ως ΚΚΕ το σημερινό νομοσχέδιο. Σας καλούμε να το αποσύρετε, γιατί το ξέρετε κατά βάθος πολύ καλά και εσείς. Είναι ήδη καταδικασμένο στη λαϊκή συνείδηση. Ευχαριστώ.